Η εικόνα που δεν αρμόζει στην Αλεξανδρούπολη είναι αυτή που συνάντησε η κάμερα τη Δέλτα Τηλεόραση στην πιο τουριστική πλατεία τη πρωτεύουσα του Εύρου, με την ελληνική σημαία να κυματίζει κουραλιασμένη. Το πιο ιερό σύμβολο όλων των Ελλήνων, η ελληνική σημαία εκκυματίζει σκισμένη πάνω στον ιστό, στην πιο κεντρική πλατεία τη Αλεξανδρούπολη, κάτω από τον φάρο. Η αιτία τη σκισμένη σημαία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στου ισχυρού ανέμου που πνέουν στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χωρί αυτό όμω να δικαιολογεί την εικόνα που αντικρίζουν τόσο οι Έλληνε όσο και οι τουρίστε που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάει κανείς αυτές τις εικόνες με το ιερότερο σύμβολο όλων των Ελλήνων να κυματίζει σκισμένο χωρίς να γίνεται η άμεση αντικατάστασή του. Η ελληνική σημαία είναι ιερή και πρέπει να τηρούνται όλοι οι αυστηροί κανονισμοί, καθώς οι πρόγονοι μας πολέμησαν και υπερασπίστηκαν, θυσιάζοντας την ίδια τη ζωή του για το ιερό αυτό σύμβολο του έθνου. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την ελληνική σημαία και τη σημασία της επιλογής των χρωμάτων, καθώς κατά του σχεδιασμού της ορισμένες από τις εκδοχές είναι το κιανό χρώμα συμβολίζει τον ουρανό και το λευκό των αφρό των κυμάτων της θάλασσας που περιβάλλει τη χώρα μας. Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα του σκοπού των Ελλήνων και το κιανό υποδηλώνει τη θεϊκή παρέμβαση, καθώς ο Θεός ενέπνευσε το έθνος να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο πέρα στον τόσο άνισο αλλά ταυτόχρονα δίκαιο αγώνα. Το κιανό χρώμα παραπέμπει στην ναυτική βράκα και το λευκό στη φουστανέλα. Οι εννέα κιανές και λευκές οριζόντιες παράλληλες λωρίδες αντιπροσωπεύουν τις συλλαβές του «Ελευθερία ή θάνατος».